φωνικός εκτροχιασμός τρένου στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βαγόνια της αποστοιχίας του Αμερικανικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Amtrak έπεσαν από γέφυρα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Έξω από το Σιάτλ εκαταπλάκωσαν αυτοκίνητα, φορτηγά και μηχανές. Σύμφωνα με το Associated Press που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, τουλάχιστον 6 άτομα σκοτώθηκαν. Πολλά οχήματα χτυπήθηκαν από τα βαγόνια του τρένου που εκτροχιάστηκαν και έπεσαν στο οδόστρωμα. Δεκάδες βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητα. Ακόμα και όταν βλέπει κανείς αυτές τις εικόνες, το θέαμα είναι τρομακτικό. Μέχρι στιγμής κανείς τα οχήματα δεν φέρει θανάσιμα τραύματα. Όλα τα θύματα είναι επιβαίνοντες του τρένου. Η πολιτεία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 7.40 το πρωί τοπική ώρα. Ήταν το πρώτο δρομολόγιο στη νέα σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Portland και Seattle. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στο τρένο επέβαιναν 78 επιβάτες και 5 εργαζόμενοι.